Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι δεν υπάρχει χάρτης που να μην βασίζεται σε στοιχεία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Το αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης ήταν εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και ανθρώπινου δυναμικού. Τέτοιες καινοτόμες δράσεις μας ενδυναμώνουν και μας κάνουν καλύτερους. Όταν με ρωτάει η κόρη μου τι δουλειά κάνω, με ένα χαμόγελο την κοιτάζω και της λέω οτιδήποτε χρειάζονται στο στρατό, η μαμά είναι υπεύθυνη να το βρει γρήγορα και να το παραγγείλει. Το επίτευγμα που έχουμε καταφέρει ως υπηρεσία είναι ότι σε πραγματικό χρόνο μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς αναγκαίει σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας. Καθημερινά επισκέπτονται την πλατφόρμα πάνω από 2.000 άτομα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εφαρμογή μας έχει λύσει τα χέρια. Ένα μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους του ΚΕΠΙΕΣ που μας κάνουν υπερήφανους με την εξαιρετική τους δουλειά. Με τη βοήθεια και τη στήριξη της ηγεσίας και με την πίστη που έδειξε σε ένα τέτοιο καινοτόμο και πρωτοποριακό σχέδιο, καταφέραμε να δούμε τα σχέδια επί χάρτου να γίνονται εγκατάσταση, να γίνονται πράξη στην 871ΒΕ. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έγινε με σκοπό να αποτρέψουμε οτιδήποτε ατύχημα θα μπορούσε να προκύψει από την εκτέλεση των βολών που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Είμαστε υπερήφανοι που με τη λειτουργία του θεσμού ψυχοκοινωνικής έρευνας γίνεται λόγος για ψυχική υγεία και όχι για ψυχική ασθένεια και πως θα δώσει ξηράς πραγματώνει τη ρίση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Όσο μοναδικός ιατρός της ειδικότητας, αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τη λειτουργία αυτού του τμήματος, καθώς μπορεί πλέον με τις υποδομές που παρέχει το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως να παρέχει σε κάθε ογκολογικό ασθενή όλο το φάσμα των θεραπείων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της νόσης του. Εμείς στο ψυχιατρικό τμήμα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης είμαστε μέρος της συλλογικής προσπάθειας του στρατό που έχει ως στόχο να προλαβαίνει τις ανάγκες του μέλλοντος. Εμείς είμαστε τρόπος στα TCI με ιδέες, όρεξη, μεράκι, κέφι, προσωπική εργασία, εντός και εκτός εργοστασίου. Προσπαθούμε κάθε φορά να βρίσκουμε κάτι καινούριο. Το αίσθημα ευθύνης είναι τεράστιο, γιατί έχουμε να κάνουμε με τη ζωή του Έλληνα στρατιώτη. Γι' αυτό στόχος είναι να συνεχίσουμε το σημαντικό επιτεύγμα που κάνουμε. Πρωτοπορούμε, εξελισσόμαστε, δημιουργούμε, καινοτομούμε. Είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε πολύ υπερήφανοι.